Πρώτη φορά ελληνικά φτερά μετασταθμεύουν στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζουμε τη συνεργασία, αναβαθμίζουμε τη συνεκπαίδευση, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας μαζί για την ειρήνη και την ασφάλεια. Αυτά από ανάρτηση του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη βρίσκονται στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας 4 ελληνικά F-16 για συμμετοχή στην άσκηση Falcon I-2. Είχαμε ενημερώσει σχετικά από αυτό το κανάλι. Σε κάθε περίπτωση αναβαθμίζονται και τα M270 MLRS. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε σε ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου, του αρχηγού της Ελληνικής Λύσης. Η ερώτηση είχε θέμα προοπτική αναβάθμισης εκτοξευτών για τους M270 MLRS ή προμήθειας αναβαθμιστέντων αντίστοιχων αυξημένου ωφελήμου βεληνικούς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε μεταξύ άλλων ότι με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων έχει εγκριθεί η ενεργοποίηση σχετικού υποπρογράμματος που αφορά ακριβώς τον εξυγχρονισμό του οπλικού συστήματος MLRS. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά από εγκεκριμένη μελέτη, ολοκληρωμένη πρόταση υποπρογράμματος με τίτλο «Βελτίωση δυνατοτήτων πυροβολικού μάχης». Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη που αναβαθμίζει το ήδη πανίσχυρο ελληνικό πυροβολικό. Πάμε τώρα στην άλλη όχθη του Αιγαίου, πάμε στην Τουρκία. Ξεκινά να εξάγει σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης την B2 Bayraktar. Έχουμε ενημερώσει σχετικά με την απόφαση της Πολωνίας να παραγγείλει την B2 Bayraktar από την Τουρκία. Έχουμε πει όμως ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά οι βόρειες χώρες ή οι χώρες που συμμαχούν με τη Γερμανία για να προστατεύσουν την Τουρκία ζητούν κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας, ζητούν κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ζητούν κυρώσεις εναντίον οποιοδήποτε στρέφεται εναντίον τα συμφέροντά τους και καλά κάνουν, τότε επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη εδώ, κύριοι Πολωνοί? Η Τουρκία απειλεί στην ουσία δύο ευρωπαϊκά κράτη, δύο κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Κύπρο, και εσείς αντί να επιβάλλετε κυρώσεις στην κατοχική δύναμη, αντί να συνταχθείτε με την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Αυστρία και όχι μόνο, παίρνετε στην ουσία το μέρος της Τουρκίας παραγγέλνοντας από εκεί μη επανδρομένα αεροσκάφη, λες και δεν υπάρχουν από άλλες χώρες. Φυσικά ενδυναμώνοντας έτσι τόσο το καθεστώς Ταγίπ Ερντογάν όσο και την τουρκική αμυντική βιομηχανία που στρέφεται και εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι προχωρεί το θέμα της αγοράς των TB2 Bayraktar από την Πολωνία. Πολύ φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Έχει δημοσιευθεί, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί φυσικά, ότι ακόμα και η Σαουδική Αραβία θα ήθελε κάτι τέτοιο. Προσωπικά δεν το πιστεύω, διότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις κύριες χώρες που αντιτίθεται στα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν και της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση ακούγεται σαν φήμη. Άλλες χώρες που ακούγονται είναι επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, φυσικά η Αλβανία και άλλες. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παραλάβει και η Ουκρανία την B2 Bayraktar, έκανε και ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός φυσικά που θορύβησε την Τουρκία, η οποία στα οικονομικά δεν τα πάει καλά. Όπως έχουμε πει, μετά από λίγους μήνες θητείας απέλυσε τον κεντρικό τραπεζίτη, μετά τον έναν από τους 4 υποδιοικητές. Σήμερα έχει σειρά άλλος ένας, ο Ουζουγκούν Οσμπάς αντικαταστάθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Φυσικά ένας από τους λόγους είναι για να ρίξει τις ευθύνες αλλού ο Ταγίπ Ερντογάν, ευθύνες που τον βαραίνουν απολύτως για την άσχημη κατάσταση που υπάρχει στην τουρκική οικονομία. Μία άλλη εξέλιξη που αξίζει να τη δούμε για να δούμε πώς είναι και η κατάσταση εκεί στη Βόρεια Συρία με τους Κούρδους. Παρόλο που έχει εισβάλει Άγκυρα και κατέχει σημεία των περιοχών εκεί των Κούρδων στη Βόρεια Συρία,
Παρ' όλα αυτά, οι Κούρδοι συνεχίζουν και υφίστανται σαν οντότητα, σαν αυτόνομη οντότητα, έχουν τις δυνάμεις τους. Μάλιστα, έκλεισαν τα σύνορα και όλες τις οδούς των περιοχών που ελέγχουν στην περιοχή της Ροζάβα και απαγορεύουν τη διέλευση προς τις περιοχές που ελέγχει η κυβέρνηση Άσαντ, η νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας, εν ώψη και των προεδρικών εκλογών που αναμένονται εκεί. Άλλη μια εξέλιξη που δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι Κούρδοι φύστανται εκεί στη Ροζάβα ως αυτόνομη οντότητα. Πάντα υπάρχει η αυτόνομη οντότητα του Ιρακινού Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Φυσικά το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν βρίσκεται πάντοτε σε αναβρασμό. Η Τουρκία εφαρμόζει εκεί καταστολή, προσπαθεί να καταστήλει το κουρδικό κίνημα. Στερεί αυτονόητα για το 2021, για τον 21ο αιώνα, ανθρώπινα δικαιώματα από τους Κούρδους κατοίκους εκεί, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Στο Ιράν επίσης διώκονται οι Κούρδοι, τα έχουμε ξαναπεί. Εμείς σε κάθε περίπτωση από αυτό το κανάλι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνουμε. Να δούμε αν έχουμε κάποια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Αυτά προς το παρόν. Καλό μεσημέρι σε όλους.